Κύριε Παπαδημητρίου, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο γι' αυτό. Συγγνώμη, ναι, ναι, αλλά. Ορίστε, ορίστε, ναι, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί δεν φαντάζομαι θα επανέλθουμε στο θέμα. Ανεξάρτητα το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι ως μέρος κανονικότητας η Νέα Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει τη μη καλή νομοθέτηση και την παραβίαση όλων των κανόνων. Χθες το βράδυ, περίπου 10 η ώρα, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο που δεν αφορά μόνο αυτό, διότι είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα. Αφορά 8 υπουργεία, με ρυθμίσεις από 8 υπουργεία. Κατατέθηκε χθες το βράδυ, 10 η ώρα, και σήμερα το πρωί, 10 η ώρα, ξεκινάει η επιτροπή. Η ολομέλεια θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεστε πώς καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν και το προηγούμενο διάστημα με παραβιάσεις όλων των κανόνων καλής νομοθέτησης, πώς αντιλαμβάνεται αυτό που λέγεται σε εισαγωγικά, θα το βάλω εγώ φυσικά πολλά εισαγωγικά, μάλιστα, κανονικότητα. Μάλιστα. Παραβίαση των κανόνων και της νομοθέτησης, εκτός της ουσίας του νομοσχεδίου που έτσι και αλλιώς σας είπα ότι έχει ρυθμίσεις Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Πολιτικών. Καλά, και εσείς, κύριε Γεροβασίλη, μεσάνυχτα φέρνατε κάτι νομοσχέδια. Κοιτάξτε, μεσάνυχτα νομοσχέδια, κατεπήγοντα νομοσχέδια έχουμε φέρει. Σας θυμίζω ότι μέσα στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων χρειάστηκε αρκετές φορές να γίνει μια τέτοια νομοθέτηση, το οποίο και το είπαμε φυσικά. Και βεβαίως είχαμε καταγγελίες από πλευράς Νέας Δημοκρατίας επενειλημμένα για να μην φέρουμε, ας πούμε, μια τροπολογία η οποία είχε κατατεθεί και εμπρόθεσμα πολλές φορές. Διότι δεν είχαν προλάβει ενδεχομένως να τη μελετήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύο τρόποι διαφορετικοί. Όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και φυσικά καμία σχέση με όλα όσα έχει εξαγγείλει περί καλής νομοθέτησης. Κοιτάξτε, εγώ δεν διεκδικώ την ίσο.